αυτή τη στιγμή έχουμε αναπτύξει μια μαξιματιστική θέση ή μια σειρά μαξιματιστικών θέσεων, που βέβαια πρέπει να κάποια στιγμή είναι διαπραγματευτικές θέσεις αυτές. Δηλαδή, ένα κράτος ξεκινάει πάντα μια διαπραγμάτευση με μαξιμαλισμούς. Και από εκεί και πέρα υποχωρεί σε δεύτερες θέσεις. Νομίζω ότι το διεθνές δίκαιο σαφώς μας προστατεύει και είναι η μόνη μας ασπίδα απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Αλλά δεν μας προστατεύει πάντα. Θελώνει να απομακρυνθεί από τη Ρόδο. Αλλά είναι κοντά στις ακτές της Τουρκίας. Εντάξει, τι να κάνουμε. Η γεωγραφία το έβαλε κοντά στις ακτές. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ανήκει στη συστάδα της Δωδεκανήσου και δεν περιγράφεται στις περίφημες συνθήκες. Έτσι δεν είναι? Όχι, δεν είναι έτσι. Το δεν ίδιο δεν συνέβη. Απομονωμένο το Καστελόριζο. Δεν είναι συνέχεια δηλαδή του ελλαδικού νησιωτικού χώρου κατ' εσάς? Είναι συνέχεια, αλλά τι σημαίνει οπότε, συνέχεια? Οπότε πώς είναι απομονωμένο? Απομονωμένο σημαίνει, αν κάνω λάθος, και θέλω να μας το εξηγήσετε απόψε, γιατί προξενεί αίσθηση και είναι και είδηση, αν θέλετε. Θέλω να μας το εξηγήσετε, γιατί το Καστελόριζο το περιγράφουμε ως μεμονωμένο, επειδή είναι κοντά στις τουρκικές ακτές, όταν κοντά στις τουρκικές ακτές είναι Χίος, Σάμος, Μυτιλίνη, Ρόδος, Κος, τόσα μικρά και μεγάλα νησιά σε μία συνέχεια. Αυτό είναι η πατρίδα μας. Γιατί ντε και καλά το Καστελόριζο το ξεκόβουμε εμείς ως Έλληνες και λέμε είναι απομονωμένο και σε απόσταση? Γιατί είναι σε απόσταση? Δεν είναι σε συνέχεια? Δεν είναι συνέχεια, κύριε. Δεν είναι σε συνέχεια. Μάλιστα. Είναι σε απόσταση. Με την ίδια λογική είναι σε απόσταση και η Γάβδος από την Κρήτη, ξέρετε. Είναι και αυτή αμφισβητήσιμη? Σε μία περίπτωση οριοθέτησε με τη Λιβύη. Ναι, ναι. Η Λιβύη δεν δέχεται ότι η Γάβδος έχει υφαλοκρηπίδα και... Μάλιστα. Και... Με βάση το διεθνές δίκαιο έχει? Βεβαίως. Το μήκος των ακτών της Τουρκίας απέναντι στο μήκος των ακτών της Κύπρου είναι πολύ μεγαλύτερο. Ως εκ τούτου η Τουρκία τράβηξε μία οριοθετική γραμμή η οποία είναι λιγότερο, είναι πιο κοντά στις ακτές της Κύπρου παρά στις δικές της. Δηλαδή πήρε περισσότερη υφαλοκρηπίδα ή ΑΟΣ, τέλος πάντων. Ναι, παρόλα αυτά οριοθέτησε υφαλοκρηπίδα με το ψευδοκράτος που στα δικά μας νησιά δεν αναγνωρίζει. Και το Διεθνές Δίκαιο της Θαλάσσης δεν μιλάει για μικρό, μεσαίο ή μεγάλο νησί. Κάνει συγκεκριμένους διαχωρισμούς. Πρώτα-πρώτα λέει να είναι κατοικημένα. Το Καστελόριζο είναι. Έχετε μείνει στο Καστελόριζο, φοβάμαι. Το ζήτημα είναι ότι το Καστελόριζο βρίσκεται πολύ κοντά στις ακτές της Τουρκίας. Αλλά είναι ελληνική επικράτεια όμως, κύριε Ροζάκη. Βεβαίως. Φυσικά και είναι. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, το μήκος των ακτών που βρίσκονται αντικείμενα προς ακτές του Καστελόριζου είναι πολύ μεγαλύτερες. Επειδή ότι... επικαλείστε το μήκος των ακτών, θέλω να μας το διευκρινίσετε. Η Ελλάδα έχει πολύ μεγαλύτερο μήκος ακτών, λοιπόν. Συνολικά. Συνολικά. Γιατί η οριοθέτηση θα γίνει κατά κομμάτι, σαλάμι-σαλάμι? Δεν το ξέρω αυτό πώς θα γίνει. Τα 10 ναυτικά μίλια είναι η ιδανική λύση. Διότι αφήνεις μέσα από τα 10 ναυτικά μίλια διόδους να περνάνε τα πλοία ελεύθερα, δηλαδή δεν καταργείς την ελευθερία των θαλασσών, και ταυτόχρονα διατηρείς τον εθνικό αέριο χώρο. Μάλιστα. Αυτό μπορούμε να τα κάνουμε και με τα 12. Εφόσον δεν έχει καταργηθεί η αυλαβής διέλευση, γιατί να μην το κάνουμε στα 12? Γιατί σας είπα ότι κλείνεται όλο το Αιγαίο στα 12. Προφανώς θα αφήσουμε ανοιχτές τις ναυτικές διόδους, έτσι. Αυτό εξυπακούεται. Έτσι κι αλλιώς και στα 10 πάλι κλείνει και πάλι θα αφήσουμε. Δεν έχεις. Στα 10 μίλια, σύμφωνα με το χάρτη, έχεις αφήσει αρκετή θαλάσσια περιοχή ελεύθερη, χάρη της ελευθερίας των θαλασσών. Η οποία είναι πολύτιμη η ελευθερία των θαλασσών. Από εκεί πέρα, αν το κάνεις 12, την κλείνεις τη θάλασσα συνολικά. Άρα, κύριε Ροζάκη, το Διεθνές Δίκαιο της Θαλάσσης μας δίνει το δικαίωμα έως τα 12 ναυτικά μίλια, αλλά αν το κάνουμε, περιορίζουμε την ελευθερία των θαλασσών που το Διεθνές Δίκαιο της Θαλάσσης την εξασφαλίζει σε όλους, δεν είναι αντιφατικό αυτό? Τι Διεθνές Δίκαιο είναι αυτό? Ad hoc. Έτσι είναι το Διεθνές Δίκαιο. Τι να κάνουμε τώρα?